Θα μείνουμε φυσικά στο θέμα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τύχη να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ισαάκ Μεΐρ. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν, κάτοικος του Ισραήλ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε θα ήθελα να πω χαρά μου, αλλά η κατάσταση δεν είναι Οι συγκυρίες της συνομιλίας μας δεν είναι για ευχάριστο λόγο. Δυστυχώς βιώνετε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε από το πού βρίσκεστε. Τα λέγαμε πριν από λίγο. Είστε περίπου στα νότια της χώρας του Ισραήλ, σωστά? Εκεί είναι η έδρα σας. Να ξεκινήσουμε με το παρόν. Ποια είναι αυτήν την ώρα η κατάσταση, ποια είναι η ψυχολογία των κατοίκων? Έχει ξεπεράσει το σοκ των όσων συνέβησαν πριν από 2-2,5 εβδομάδες. Βρίσκεται όμως σε εξέλιξη η συγκυρία της στρατιωτικής σύραξης. Τι κλίμα παίρνετε από τους συμπολίτες σας? Θα σας πω πού βρισκόμαστε ψυχολογικά, γιατί με αυτό ξεκινήσατε. Αυτό το οποίο συνέβη στις 7 Οκτώβρη ήταν κάτι ανήκουστο, κάτι που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε και νομίζω κάτι που θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να καταφέρουμε να το επεξεργαστούμε και να το βάλουμε πίσω μας. Οι βιασμοί, οι αποκεφαλισμοί μωρών, οι δολοφονίες, το κάψιμο ολόκληρων οικογενειών μέσα σε κλειδωμένα δωμάτια, η απαγωγή, οι αρπαγές 220 πολιτών αμάχων, ήταν κάτι το οποίο νομίζω όχι μόνο εμείς δεν το περιμέναμε, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι κανένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το είχε σκεφτεί. Mm-hmm. Γι' αυτό η γενική διάθεση, αν την πούμε έτσι, του πληθυσμού σήμερα είναι μια πολύ βαθιά λύπη και ένας πολύ δυνατός θυμός. Ένας δυνατός θυμός για αυτά που έγιναν και ένας εξίσου δυνατός θυμός για αυτά που θα γίνουν. Και είναι δύσκολο συνέστημα ο θυμός. Πρέπει να διαχειρίζεται κανείς κατάλληλα αυτό το συνέστημα για να μην προχωρήσει και σε λάθος αποφάσεις. Αυτό το λέω σε επίπεδο εθνικό, βεβαίως εκεί μεσολαβούν και άλλα. Ακόμα και κάτοικοι Έλληνες του Ισραήλ που κατοικούν στα σύνορα, εκεί όπου συνέβησαν τα όσα συνέβησαν και θα έπρεπε να είχαν μια καλύτερη εξοικείωση, είπαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτά που συνέβησαν. Όπως είπατε πολύ σωστά, θα χρειαστεί καιρός. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε καθηγητά. Για την ώρα θαύουμε τους νεκρούς μας και σας το λέω αυτό επειδή έχω βρεθεί σε ένα μέρος από τις κηδείες ανθρώπων που ήταν συνδεδεμένοι με το πανεπιστήμιο μας, συνάδελφοι, φοιτητές, οικογένειές τους. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο που ο Πρίτανης και ο πρόεδρός τους καθημερινά παραβρίσκονται σε ταφές. Ναι. Αφήνουν ένα στεφάνι, σκύβουν το κεφάλι και φεύγουν. Δεν νομίζω αυτό να υπάρχει σε καμιά προδιαγραφή τέτοιας θέσης. Και επειδή θέλετε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω από αυτό, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω, θα ξεκινήσει η χερσαία, το χερσαίο μέρος αυτής της επιχείρησης. Ναι. Το οποίο δεν απευθύνεται κατά των Παλαιστινίων της Γάζας. Αλλά ο κύριος στόχος του είναι η Χαμάς. Και επειδή είναι λίγο δύσκολο τα τελευταία χρόνια να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ Χαμάς και των Παλαιστινίων, πιστεύω και πιστεύουν πάρα πολλοί άλλοι, όχι μόνο εδώ αλλά και ανά τον κόσμο, ότι η Χαμάς δεν είναι απελευθερωτικό κίνημα. Η Χαμάς δεν είναι ένας λαϊκός στρατός. Η Χαμάς είναι μια φουνταμενταλιστική ισλαμική κίνηση, ο μόνος στόχος της οποίας δεν είναι να βελτιώσει την κατάσταση των Παλαιστινίων, ούτε να δημιουργήσει Παλαιστινιακό κράτος, αλλά απλώς να καταστρέψει το Ισραήλ. Και δεν είναι και εκλεγμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Χαμάς έχει καβαλήσει τη Γάζα εδώ και αρκετά χρόνια και δεν βλέπουμε να λύνεται αυτή η κατάσταση εκτός από μια... Μετράω τα λόγια μου, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, το καταλαβαίνω. Τώρα ξέρετε... πολύ, γιατί αυτά που λέγονται μπορεί να είναι βαριά.
θα πρέπει να γίνει μια δραστική κίνηση ούτως ώστε η Χαμάς να πάψει να καταπιέζει τους Παλαιστίνιους από τη μία και να μας μαυρίζει τη ζωή από την άλλη. Επειδή οι πολίτες στην εποχή μας, στον δυτικό κόσμο, έχουν μάθει να εξαρτώνται από το διαδικό σύστημα, μαύρο-άσπρο, καλή-κακή, έτσι κάποιοι αντιλαμβάνονται και τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή σας. Κάποιοι παίρνουν το πλευρό του ενός, κάποιοι του άλλου. Το θέμα είναι ποιανού το πλευρό παίρνουν και με ποιο επιχείρημα. Το βέβαιο είναι πως στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, έτσι. Και αυτό πιθανώς να θέλει να κάνει το Ισραήλ, να προστατεύσει τους πολίτες του. Είναι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα που λέμε. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει 220 ομήρους Ισραηλινούς και ξένους υπηκόους, οι οποίοι αρπάχτηκαν στις 7 Οκτώβρη από μια συναυλία μουσικής. Ναι, ναι. Από ένα πάρτι ειρήνης. Παράδοξο όσο και να ακούγεται. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε να το κάνει κάποιος άλλος για μας. Αυτούς τους 220 θα πρέπει να τους φέρουμε πίσω, ελπίζω ζωντανούς. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών υπάρχουν μωρά, ναι. Υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν γυναίκες. Το τι συνέβη με τις γυναίκες, ένα μέρος ίσως τα έχετε ακούσει, το τι συμβαίνει με αυτές που είναι σήμερα στη Γάζα, δεν ξέρω. Αλλά υπήρχαν βιασμοί ελεηνού τύπου, με δολοφονία μετά. Αυτά είναι πράγματα που κανένα δίκαιο πολέμου, κανένα διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να τα καλύψει με κανέναν τρόπο. Και απολογούμε, ζητάω συγγνώμη από τους θεατές σας για τα πράγματα που λέω, γιατί ακούγονται πάρα πολύ άσχημα. Αυτά που ζήσαμε αυτές τις μέρες είναι ό,τι το χειρότερο μπορούσαμε να φανταστούμε. Κύριε καθηγητά, το σενάριο να υπάρξει ειρήνη, οριστική λύση, θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό ή έχει περιπλακεί τόσο η κατάσταση που η ειρήνη μοιάζει ένας μακρινός στόχος? Η ειρήνη όσο μοιάζει πιο μακρινή, τόσο πρέπει να την κυνηγάμε περισσότερο. Διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το θέμα είναι ποιος θα είναι ο Παλαιστίνιος ηγέτης, ο οποίος θα έχει τα κότσια να καθίσει σε ένα τραπέζι συνομιλιών και να κάνει μια συμφωνία με το Ισραήλ, με κάλυψη και πλάτη από την Αίγυπτο, από την Ιορδανία, που είναι χώρες με τις οποίες έχουμε συνθήκες ειρήνης, με τα Εμιράτα, με τα οποία έχουμε διπλωματικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, ίσως και τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Δυστυχώς, από το 1948, την ανεξαρτησία του Ισραήλ, και πολύ πριν ίσως, δεν βρέθηκε ένας τέτοιος ηγέτης. Ο Γιάσερ Αραφάτ, τον οποίο θεωρούσαν στην Ελλάδα επί χρόνια σαν έναν αδελφό, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με το ένα χέρι υπέγραφε συμφωνίες και με το άλλο χέρι έδινε το σύνθημα για να ξεκινήσει η Ιντιφάντα. Και θα σας πω ότι τρία είναι τα πιο καυτά θέματα που μέχρι στιγμής κανένας Παλαιστίνιος ηγέτης δεν θέλει να τα ακουμπήσει. Ένα είναι η Ιερουσαλήμ ολόκληρη σαν πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Το δεύτερο είναι επιστροφή του Ισραήλ στα σύνορα του 48, αυτά που λένε λάθος σύνορα του 67. Το 1948 οι γραμμές κατάπαυσης πυρός δημιουργούν μεταξύ της θάλασσας και της δυτικής όχθης το πιο στενό μέρος, ένα κομμάτι Ισραήλ που είναι λιγότερο από 15 χιλιόμετρα. Το καταλαβαίνετε αυτό, 15 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και το τρίτο θέμα, το οποίο κανένας Παλαιστίνιος ηγέτης δεν τόλμησε μέχρι στιγμής να το συζητήσει, είναι η επιστροφή Παλαιστινίων προσφύγων του 1948, την οποία οι Παλαιστίνοι απαιτούν να είναι εξ ολοκλήρου όσοι φύγαν από τότε και οι άλλες τρεις γενιές που έχουν βγει να επιστρέψουν στα χωριά τους κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό γίνει, το Ισραήλ θα γίνει αυθημερών κάτι άλλο. Δεν θα είναι πια το Ισραήλ. Και γιατί το Ισραήλ πρέπει να μείνει το Ισραήλ και να μην γίνει κάτι άλλο? Διότι οι Εβραίοι του κόσμου έχουν ένα κράτος. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Και δυστυχώς, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πολλά γεγονότα πριν από αυτόν και μετά από αυτόν μας έχουν μάθει με το χειρότερο τρόπο ότι αν δεν έχουμε δικό μας κράτος,
δεν πρόκειται να κρατήσουμε πουθενά αλλού. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο. Έχετε επαφές με την ελληνική κοινότητα. Μαθαίνω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων του Ισραήλ, αυτοί που έχουν μόνιμες εργασίες, έμειναν στην χώρα, δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα. Δεν έχω μια τακτική επαφή. Απλώς βλέπω τις αλληλογραφίες μεταξύ των μελών. Γυναίκες και παιδιά που έχουν φύγει, το καταλαβαίνω. Από αυτούς που έχουν μείνει πίσω, δεν ξέρω πόσοι είναι στρατεύσιμοι για να πω ότι κάνουν κάτι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες καταστάσεις, όταν απαιτούμε από τους νέους μας να βγουν στην πρώτη γραμμή και πιθανόν να μην γυρίσουν από εκεί, πρέπει να τους δίνουμε τουλάχιστον τον λόγο για τον οποίο το κάνουν αυτό. Και ο λόγος είναι εμείς, οι οικογένειές τους, τα σπίτια τους, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους. Όποιος φεύγει αφήνει μια τρύπα. Αλλά όποιος φεύγει κάνει ακριβώς ό,τι η συνείδησή του λέει. Οι φοιτητές σας θα είναι στην πρώτη γραμμή, κύριε καθηγητά. Από το δικό μου τμήμα περίπου το 30% έχουν επιστρατευτεί. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε το εξάμηνο δεν αρχίζει φυσικά. Ναι, βέβαια. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία αυτή. Θεωρώ ότι προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.